Σαρωτικός ήταν ο Νίκος Ανδρουλάκης και στην Κρήτη. Ο Νίκος μπόρεσε με την παρουσία του, με τις δεσμεύσεις του, να ταρακουνήσει τους παλιούς μας ανθρώπους που ήταν στο χώρο μας και να τους φέρει κοντά μας. Η γενέτειρα του νέου Προέδρου του ΚΙΝΑΛ του επεφύλαξε εμφατική στήριξη και στους 4 νομούς. Έχουμε μια ισχυρή εντολή στον Νίκο Ανδρουλάκη και πραγματικά πρέπει να το ευχηθούμε καλή δύναμη και επιτυχία στο έργο του και να τονίσω ότι όλοι μαζί μπορούμε και πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών. Το πολύ μεγάλο ποσοστό είναι μια ξεκάθαρη εντολή για να υπάρξουν αλλαγές, να υπάρξει μια ανανέωση και να υπερβούμε τα λάθη τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν. 23.277 κριτικοί συνολικά έσπευσαν στις κάλπες στο δεύτερο γύρο των νοσοκομματικών εκλογών, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κόβει πρώτος και με διαφορά το νήμα και στους 4 νομούς της Κρήτης. Στην επόμενη ημέρα θεωρείτε ότι υπάρχει έτσι η αφετηρία προκειμένου πραγματικά να δούμε αυτό το Πασόκ που έχει ακουστεί να επιστρέφει, αυτή τη συσπήρωση να επιστρέφει και με διασφαλισμένη την ενότητα στους κόλπους της παράταξης? Το μήνυμα από την κοινωνία είναι αυτό. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ισχυρή δημοκρατική παράταξη. Το Καστέλι Παιδιάδος ήταν το μοναδικό εκλογικό κέντρο που ο Γιώργος Παπανδρέου επικράτησε του Νίκου Ανδρουλάκη με ποσοστό 56%. Στον αντίποδα στο οροπέδιο Λασιθίου, η επικράτηση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν σαρωτική. Είναι μια καθαρή νίκη, μια μεγαλειώδης νίκη και μια πολύ μεγάλη ευθύνη που αναλαμβάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επάξια, το αξίζει και θα τα φέρει πέρας. Στο στρατηγείο του νέου Προέδρου στο Ηράκλειο τα χαμόγελα περίσεψαν. Φίλοι του Νίκου Ανδρουλάκη έστειλαν στον νέο Πρόεδρο τα δικά τους μηνύματα ενότητας. Ενωμένοι πιστεύουμε ότι θα δώσουμε τη μάχη, το επόμενο μεγάλο στοίχημα που είναι στον πολιτικό στίβο και να έρθει μπροστά για όλη την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο, η Δημοκρατική Παράταξη στη θέση που πραγματικά της αξίζει.